Κύριε Γαλεντέρη, πάμε λίγο να δούμε τα της κεταμίνης. Είναι η ουσία που βρέθηκε σε τριπλή ποσότητα στον οργανισμό της άτυχης της μικρής Τζορτζίνας και έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα. Αν υπάρχει στο νοσοκομείο αυτή η ουσία, αν υπάρχει σε κάποια από τα χάπια, από τη φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε η μικρή μέσα στο νοσοκομείο, πότε χορηγείται σε έναν ασθενή η κεταμίνη και ποια ποσότητα είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς λόγους και να είναι όντως θεραπευτική η χορήγησή της. Όλες οι ερωτήσεις να μας τα πείτε όλα μαζί. Η κεταμίνη είναι ένα παυσίπονο αναισθητικό φάρμακο. Χορηγείται για την εισαγωγή στην αναισθησία και τη συντήρησή τη. Έχει μια βραχία δράση. Δηλαδή η δράση τη διαρκεί πολύ λίγα λεπτά, μέχρι 20 λεπτά περίπου. Οπότε πρέπει να ανανεώνεται η ποσότητα που χορηγούμε. Έχει ένα καλό θεραπευτικό εύρος, δηλαδή ένα ευρύ θεραπευτικό εύρος, το οποίο βοηθάει να τη χρησιμοποιούμε εύκολα και επιτυχημένα για την αναισθησία. Δεν καταστέλλει το αναπνευστικό σε μικρές δοσολογίες. Γι' αυτό και είναι ένα ασφαλές φάρμακο, αναισθητικό. Χρησιμοποιείται στις μέρες μας η κεταμίνη, δηλαδή πάω να κάνω ένα χειρουργείο. Στην αναισθησία χρησιμοποιούν κεταμίνη για να ναρκώσουν τον άρρωστο. Ή είναι παλιό το φάρμακο? Είναι παλιό το φάρμακο. Είναι αναισθητικό ζώων βασικά. Έχει παρατηρηθεί κατά ανάνυψη των ασθενών. Οι άνθρωποι παρουσιάζανε παρεστήσεις, παρουσιάζανε delirium, παρουσιάζανε διάφορες αντιδράσεις, παρόλο που είναι ένα σταθερό φάρμακο. Γι' αυτό και περισσότερο χρησιμοποιείται στην ιατρική και όχι στην ατόπινη ιατρική. Τώρα, οι δοσολογίες όταν υπερβούν φυσικά το θεραπευτικό έδρος είναι τοξικές. Αυτό που προκαλεί είναι μια καταστολή του αναπνευστικού κέντρου. Ο ασθενής δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει και βραδύνει το ρυθμό αναπνοής του, με αποτέλεσμα να πέφτει το οξυγόνο στο αίμα. Όπως καταλαβαίνετε, τα όργανα τα οποία χρειάζονται οξυγόνο από την καρδιά και ο έφαλος αρχίζουν να παρουσιάζουν βλάβες και επέρχεται ο θάνατος. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια πληροφορία ότι στις εξετάσεις της άτυχης Τζορτζίνας έχουν βρεθεί και άλλες δύο ουσίες, η λιδοκαΐνη και η πριλοκαΐνη. Θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτές τις ουσίες. Αν το ακούτε πρώτη φορά, οι πληροφορίες μου λένε ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει ευρέως γνωστό αυτό. Αν είναι τόσο καταστροφικές όσο είναι η κεταμίνη ή ποια είναι η δράση τους. Κοιτάξτε, όλα τα φάρμακα έχουν κάποιο θεραπευτικό έβρος. Πρέπει να δούμε σε τι δοσολογίες έχουν δοθεί. Αν είναι σε τοξικά επίπεδα στον οργανισμό, φυσικά και προκαλούν παρενέργειες, επιπλοκές, και πότε και πώς. Και πιθανότητα και διαταραχές από το κυκλοφορικό σύστημα. Η λιδοκαΐνη συγκεκριμένα είναι φάρμακο το οποίο είναι τοπικό αναισθητικό, χρησιμοποιείται στην αναισθησία την περιοχική. Όλα για αναισθησία. Και παλιότερα και το ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται στην διασωλήνωση για να διευκολύνει τον. Την ίδια τη διαδικασία. Γενικά είναι ουσίες που μπορεί κάποιος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να. Μπορεί κάποιος εύκολα είτε να μάθει για αυτές, είτε να τις βρει. Να τις προμηθευτεί μπορεί εύκολα. Ναι. Όπως έχουμε ξαναπεί, η κεταμίνη ως κτηνιατρικό φάρμακο δεν χρειάζεται κάποια συνταγή με ιδιαίτερη γράμμιση ή κάποιες ιδιαίτερες. Κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. Πρέπει να απλά να είσαι κτηνίατρος. Αν έχεις κάποιο γνωστό σε κάποια αποθήκη ή σε κάποιο κτηνιατρικό φαρμακείο, μπορείς να την προμηθευτείς κάλλιστα χωρίς κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει και το παρεμπόριο φυσικά, έτσι, να το πούμε και αυτό. Καλά, ας μην δίνουμε και τον τρόπο που μπορεί να κάνει. Τον τρόπο που σκοτώνει. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Παιδιά, το θέμα είναι εξαλλού στην δοσολογία. Το θέμα όλο είναι ότι είναι ουσίες οι οποίες, αν δώσεις παραπάνω δοσολογία, είναι που κάνουν. Αλλά και ένα απλό χάπι να πάρει. Το πιο απλό για να περάσει από τον εγκέφαλο πυρήνη να πάρει. Αν κάνει κατάχρηση. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που θεωρώ έτσι ότι είναι σημαντικό. Στους ιστούς των δύο άλλων κοριτσιών μπορεί ακόμα και τώρα να γίνει ανίχνευση τέτοιων ουσιών ή κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό πια? Τα βιολογικά δείγματα, επειδή καταχωρήθηκαν ως παθολογική θάνατη, εγώ θεωρώ ότι έχουν απορριφθεί. Δηλαδή αίμα, ούρα, τυχόν έχουν κρατήθηκαν για τοξικολογικές εξετάσεις, αυτά έχουν απορριφθεί. Οι ιστοί όμως, δηλαδή τα ισοτεμάκια τα οποία πάρθηκαν για ιστοπαθολογικές εξετάσεις, αυτά έχουν συντηρηθεί. Στη φορμόλη, υποχρεωμένα τα έχουν συντηρήσει. Συνεφώς υπάρχουν δείγματα, ναι, φορμόλη και παραφήνη, σε κύβους παραφήνης. Σε αυτά ενδεχομένως μπορεί να γίνει κάποια προσπάθεια, ειδικά στο ΥΠΑΡ, μήπως
κάποια τοξικολογική διαδήλωση εκεί. Παρ' όλα αυτά, λόγω της φορμόνης δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι εφικτό. Αποτελεσματικά. Μπορεί να διατηρηθούν τα στοιχεία που θέλουμε. Κύριε Γαλεντέρη, σας ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας.